Χαίρετε. Είμαι ο Λίγο Νικολαίδη, διευθυντή περιεχομένου στον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό έρευνα και ανάλυσης διανέωση. Ακούτε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη διανέωση με τίτλο Debrief. Είναι μια σειρά τακτικών σύντομων podcast και ελπίζουμε ότι πάντα θα βρίσκετε και θα κρατάτε κάτι χρήσιμο όπω λέμε εδώ. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ένταξη των προσφύγων. Δεν θα μιλήσουμε όμω γενικά για του 131 εκατομμύρια εκτοπισμένου παγκοσμίω σήμερα, αλλά θα εστιάσουμε στου πρόσφυγε που γνωρίζουμε καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Στα 1,3 εκατομμύρια που έφτασαν στη χώρα την δεκαετία του 1920 με την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Ήταν μια πολύ σημαντική αλλαγή για τον τότε πληθυσμό τη Ελλάδα. Και όλοι αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί εντάχθηκαν πολύ ομαλά και γρήγορα στη χώρα. Βοήθησε φυσικά η κοινή κουλτούρα, η γλώσσα και βέβαια η ηθαγένεια που του αποδόθηκε αμέσω. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε και πιο πολλά για την ιστορία τη υποδοχή και τη αποκατάστασή του σε πολλέ πηγέ μεταξύ του και στο βιβλίο 10 Μεταρρυθμίσει που Άλλαξαν την Ελλάδα, το οποίο εξέδωσε η Διανέωση το 2021. Όμω οι πρόσφυγε αυτοί δεν εντάχθηκαν απλώ σε μια νέα κοινωνία έφεραν και τα δικά του βιώματα και τα δικά του χαρακτηριστικά. Ποιες ήταν οι διαφορές με τον τοπικό πληθυσμό που έσβησαν και ποιες διατηρήθηκαν στον χρόνο. Ποια ήταν η οικονομική συμπεριφορά αυτού του νέου πληθυσμού, τι δουλειέ έκαναν, σε ποιες πόλεις εγκαταστάθηκαν. Και τελικά τι είδους ιστορίες αφηγούνταν, πώς αυτές μπορεί να σχημάτισαν τις πολιτικές προτιμήσεις τους. Μέχρι σήμερα είχαμε μια ιδέα για τι απαντήσει σε όλε αυτέ τι ερωτήσει μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα πολιτικά γεγονότα, τα αθλητικά και την ανάλυση του. Ένα νέο ερευνητικό έργο με θέμα το αποτύπωμα των προσφύγων από την Ανατολία, περισσότερο από έναν αιώνα μετά τα γεγονότα και την καταστροφή τη Μύρνη, επιχειρεί πλέον να αναλύσει με πολλού τρόπου, ποσοτικά, έναν τεράστιο όγκο δεδομένων από έναν ολόκληρο αιώνα και να δώσει τελικά μια πολύ καλύτερη οπτική για την απάντηση που μπορεί να έχουν αυτέ οι ερωτήσει. Πρόκειται άλλωστε για ερωτήσει οι οποίε παραμένουν επίκαιρε όσο πάντα όσο υπάρχουν μετακινήσει πληθυσμών στον κόσμο μα και αυξάνονται. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το θέμα με τον Ηλία Παπαϊωάννου, καθηγητή οικονομικών στο London Business School, ο οποίο μαζί με τον Στέλιο Μιχαλόπουλο του Πανεπιστημίου Brown στην Αμερική αποτελεί την κινητήρια δύναμη αυτού του έργου. κύριε Παπαϊωάννου, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Ηλία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά θέλω να πούμε λίγα πράγματα για το έργο, να καταλάβουμε λίγο τι διαστάσει. Μιλάμε για ένα, όπω είπα και πριν, μιλάμε για ένα τεράστιο χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια σημεία. Αναλύεται γεωγραφικά δεδομένα, κείμενα, εκλογικούς καταλόγους, καταλόγους επιμελητηρίων, ακόμα και τραγούδια από το Spotify, που εκτείνονται μάλιστα στο χρόνο. Πόσοι άνθρωποι ασχολείστε με αυτό το έργο και για πόσο καιρό το έχετε μετρήσει. Ε, χάρηκα στην εισαγωγή σου που είπε σε ένα νέο έργο. Το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, όταν ο Στέλιος Μιχαλόπουλο, καθηγητή οικονομικών στον Μπράουν ε, σήμερα, ε, κατάφερε μέσα από μια εξόχους ανταγωνιστική διαδικασία να πάρει ένα ερευνητικό ε, πρόγραμμα, ένα research grant από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών, που λόγω των προσφυγικών ροών που έχουν ενταθεί την τελευταία δεκαετία, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μετρήσει με ε, επιστημονικό τρόπο τις επιπτώσεις του περίπου 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων Ορθοδόξων που ήρθαν από την Ανατολία στην Ελλάδα πριν από περίπου 100 χρόνια. Ε, με, αυτό, ε, ε, με αυτή την ε, βοήθεια, ε, με τον ε, Στέλιο προσλάβαμε μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία κάτω από την άοκνη και πολύ σημαντική δουλειά του Θανάση Σταυρακούδη... Ε, μας βοήθησαν ώστε να ψηφιοποιήσουμε το πλήθος δεδομένων που υπάρχει, το οποίο ήταν κάπου καταχωνιασμένο σε αρχεία στην Ελλάδα ή στην κοινωνία των εθνών ώστε σε πρώτη φάση να μετρήσουμε πώς ήταν οι πρόσφυγες, από πού ήρθαν πού εγκαταστάθηκαν και οι αν θες, η φιλοδοξία μα είναι να έρθουμε στην Ελλάδα που έχει αναλύσει αυτό το συζήτημα μέσα από τη λογοτεχνία, τη γενιά του 30, μέσα από μια πλούσια έρευνα στην ιστορία. Να έρθουμε και να πούμε ότι είναι χρήσιμο να μετράμε. Οπότε α κάνουμε οικονομική ιστορία με δεδομένα. Οπότε ήσασταν οικονομολόγοι και πληροφορικάροι στην αρχή. Ναι, και ένα πάνω από 100 άτομα, οι οποίοι ήταν κυρίω προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητέ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που μα βοήθησαν πολύ τόσο στην ψηφιοποίηση, στον καθαρισμό των δεδομένων, να δώσω δύο παραδείγματα. Οι ε, κατάλογοι των αγροτών προσφύγων, δηλαδή αυτών που εγκατάστηκε εγκαταστάθηκαν στην επαρχία και έλαβαν κάποιας μορφής γη και των αστών προσφύγων, αυτοί που εγκαταστάθηκαν στις μεγάλου πόλεις, ήταν χειρόγραφοι ή ήταν με πολύ κακή εκτύπωση τότε. Οπότε η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και για πολλά χρόνια ώστε να καταγράψει αυτά τα δεδομένα, να να καταργήσει κάποιε διπλοεγγραφέ πιθανόν. Μία άλλη εργασία που ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα και που ειλικρινά ο Θανάη Σταυρακούδη και ο έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. η Ελλάδα έχει αλλάξει τα ονόματα των χωριών, των οικισμών, των πόλεων κατά τη διάρκεια του χρόνου. Τα γεωγραφικά σύνορα έχουν αλλάξει. Οπότε μία πάρα πολύ σημαντική δουλειά που έγινε ω πάρεργο, θα έλεγα, αυτή τη εργασία μα ήταν η αντιστοίχηση όλων των κοινοτήτων της απογραφής του 1928 που ήταν η πρώτη και η μοναδική απογραφή που κατέγραψε τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν και πολλή δουλειά. Ε, ποιε είναι οι ερωτήσεις που σας κινητοποίησαν και θέλατε να τι απαντήσετε με αυτή την έρευνα. Ε, το πρώτο, η φιλοδοξία του Στέλιου και εμένα, που κάνουμε πολλά χρόνια ένα τομέα ερευνητικό, είναι η οικονομική ιστορία με δεδομένα, είναι να καταγράψουμε και να αποτυπώσουμε του πρόσφυγε που ήρθαν από την Ανατολή. Με την καταγραφή αυτή θέλουμε να εστιάσουμε σε τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία από την έλευση των προσφύγων. Δεύτερον, ποιες είναι οι πολιτικές επιπτώσεις της άφηξη των προσφύγων, της προτιμήσει της εκλογικές των προσφύγων και των γηγενών. Και τρίτον, ποια είναι η πολιτιστική ε, ε, αποτύπωση των προσφύγων. Ε, όλοι έχουμε διαβάσει τη λογοτεχνία του 30 ε, ξέρουμε ότι ο Γιώργος Σεφέρης ήρθε από τα βουρλά της Ιωνίας ξέρουμε ε, ε, ότι πάρα πολύ από αυτό που διαβάσαμε και είναι η ελληνική ταυτότητα έχει έντονο προσφυγικό στοιχείο αλλά πώς μπορούμε αυτό να το συστηματοποιήσουμε και να δώσουμε μια εικόνα στο σύνολο και στο κομμάτι της κουλτούρας βασισμένη στο σύνολο των ελληνικών τραγουδιών που έχουν γραφτεί τα τελευταία 120 χρόνια. Ωραία, πολλά θέματα, οικονομικά, πολιτισμική ταυτότητα και πολιτικές προτιμήσεις. Ας τα πάρουμε την αρχή. Ποια είναι η εικόνα του προσφυγικού πληθυσμού στους οικονομικούς δείκτες, τι, τι εκπαίδευση έχουν, τι δουλειές κάνουν, μετακινούνται προς τις πόλεις για να βρουν δουλειά, μεταναστεύουν αργότερα στο εξωτερικό με το κύμα της μετανάστευσης το 50 και έπειτα. Ναι. Ε, στο πρώτο τμήμα της έρευνάς μας κοιτάζουμε τις οικονομικές επιπτώσεις των προσφύγων. Ε, εστιάζουμε στους αγρότες πρόσφυγες, αυτούς που πήραν κάποιες μορφείς γη κατά τη δεκαετία του 20 και τους αποτυπώνουμε στην απογραφή του 1928 καθώς και σε έναν κατάλογο αγροτών προσφύγων που συνέταξε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τη δεκαετία του 20 και μετά βλέπουμε την εξέλιξή τους στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της εσωτερικής ή εξωτερικής μεταμάστευσης για τα επόμενα 100 χρόνια. Και φυσικά όταν λέμε εδώ πρόσφυγες δεν εννοούμε μόνο τους πρώτη γενιά, αλλά επιπλέον τη δεύτερη και τη τρίτη γενιά. Τι βλέπουμε. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι ότι οι περίπου 600.000 αγρότες πρόσφυγες, περίπου η μισή από αυτούς που ήρθαν, το 45% μάλλον, ότι έρχονται στην Ελλάδα με χαμηλότερο ανθρώπινο κεφάλαιο από τους γηγενείς που ήδη κατοικούν στην ελληνική επαρχία. Ε, όπως αυτό αποτυπώνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο αναλφαβητισμού, μικρότερη πιθανότητα να έχουν ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή δημοτικό. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως είναι ότι αμέσως, και θέλω να τονίζω τη λέξη αμέσως φτάνουν σε μορφωτικό επίπεδο τους ντόπιου και λίγα χρόνια μετά τους ξεπερνάνε. Είναι αυτό που έχει ονομαστεί στα, γενικά στην επιστήμη σαν απλούτε την η υπόθεση του ξενιτεμένου, ο οποίο στερημένο από το φυσικό κεφάλαιο, την περιουσία που του πήρανε, του λέει πιθανόν ο γονιό του ή ο παππού του, ή ακόμα καταλαβαίνει ο ίδιο, ότι καλύτερα να μάθει παιδί μου γράμματα τα οποία δεν μπορούν να στα πάρουν. Και είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον για την ελληνική ταυτότητα ότι αυτέ οι ανέκδοτε ιστορίε που είχαμε από την ιστορία ή από τη γενιά του 30, είναι πλέον στο σύνολο τη ελληνική ε, κοινωνία των αγροτών προσφύγων. Έρχονται με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και πολύ γρήγορα ξεπερνάνε του ντόπιου. Και το βλέπουμε πλέον αυτό με αριθμού. Ακριβώ. Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε ακριβή ε, αριθμό στο πόσο ήταν, πόσο πολλοί υπολοιπόντουσαν. Για παράδειγμα, στην πιθανότητα να έχουν τελειώσει δημοτικό και πώ αυτό εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και θέλω ε, να τονίσω εδώ ότι στο anatoliaimprints.gr μπορεί κάθε Έλληνα να πάει και να δει αυτή την ανάλυση, ή θα μπορεί σύντομα, για την δική του. Επαρχία, για τον δικό του νομό, ενώ τη δική του, το μέρο που ήρθαν πιθανόν η πρόγονοι του, αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει συστηματικά, έχει γίνει σε επίπεδο επαρχία για όλε τι περίπου 150 επαρχίε τη τότε Ελλάδα. Και σε επίπεδο επ, επωνύμου, αν δεν κάνω λάθο. Θα έρθω στο, <laughs> στο, στο, κομμάτι του, του επωνύμου σύντομα. Άρα το πρώτο ε, βασικό αποτέλεσμα είναι ότι. Βλέπουμε στην Ελλάδα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο του ότι ο ξενιτεμένος, ο πρόσφυγας επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι βλέπουμε μια μετατόπιση των αγροτών προσφύγων, δηλαδή αυτών που πήραν γη, στην βιοτεχνία και στη βιομηχανία, αρχικά σε κλωστοϊφαντουργία, σε ταπιτουργία, σε βιομηχανία ένταση όχι ανθρωπίνου κεφαλαίου, αλλά εργασία. Αλλά κατά τη διάρκεια του χρόνου και καθώ οι πρόσφυγε επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, του βλέπουμε να μετατοπίζονται σε πιο βαριά βιομηχανία και κατά τη διάρκεια του χρόνου σε υπηρεσίε. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι πρόσφυγε, και βάζουμε νούμερα σε αυτό, υπήρξαν καθοριστικοί σε αυτό που ονομάζεται δομικό μετασχηματισμό ελληνική κοινωνία, που το 20 ήταν κυρίω αγρότε, με πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων, που βλέπουμε μια άνθηση και οικονομική ανάπτυξη τη Ελλάδα με πάρα πολύ έντονο το προσφυγικό στοιχείο. Και αν δεν κάνω λάθος ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι με, μετακινούνται πιο εύκολα προς τις πόλεις για να βρουν δουλειά και επίσης ε, μεταναστεύουν στο εξωτερικό αργότερα. Ε, γιατί θα το παρατηρούσαμε αυτό ενώ υποθέτω μια προφανής εξήγηση είναι η φτώχεια αλλά υπάρχουν βαθύτερες αιτίε. για παράδειγμα η ζωή στην αβεβαιότητα τους κάνει να διαχειρίζονται το ρίσκο καλύτερα να είναι πιο ανοιχτοί. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό το, το ζήτημα και το Τρίτο και τέταρτο αποτέλεσμα τη έρευνά μα είναι ότι οι πρόσφυγε του παρατηρούμε να μετακινούνται στον εσωτερικό χώρο στην Ελλάδα, που μπορούμε να του παρατηρήσουμε στι μεταγενέστερε απογραφέ του γενικού πληθυσμού, το οποίο είναι κάτι που πολλοί οικονομολόγοι το είχαν υποθέσει, αλλά ποτέ δεν το είχαν δείξει, ότι οι μετανάστε και οι πρόσφυγε δίνουν λίγο γράσο, θα λέγαμε, λαδώνουν κάπω στο οικονομικό σύστημα, βλέπουν που υπάρχει ευκαιρία και επειδή είναι πιο μπορούν πιο εύκολα να μετακινηθούν, αδράζουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Και το εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι δίνουμε νούμερα και ε, αποδεικνύουμε νομίζω αυτό το λαϊκό ρητό για μια φορά πρόσφυγας, για πάντα πρόσφυγας. Για παράδειγμα η πιθανότητα κάποιος να είναι γκάσταρμπάιτερ στη Γερμανία τη δεκαετία του 50 και του 60 με τις διμερές σχέσεις που έκανε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή είναι διπλάσια για κάποιον που ήταν πρόσφυγας ο γονιός του σε σχέση με κάποιον που ο του ήταν ε, και αυτό είναι ένα πολύ καινούριο ε, ε, αποτέλεσμα για τη διεθνή βιβλιογραφία, όχι μόνο για την, ε, αυτή που εστιάζει στου Έλληνε πρόσφυγε. Και αυτό είναι μια υπόθεση που πολλοί είχαν πει, παράδειγμα για του εβραϊκού πληθυσμού ή για του Αρμένιου που έχουν κατά τη διάρκεια του χρόνου υποστεί πολλέ διώξει: ότι επενδύουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μετακινούνται. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να δείχνει και νομίζω ότι η έρευνά μα δείχνει ότι αυτό είναι ένα πολύ γενικότερο αποτέλεσμα ε, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική ταυτότητα. Ωραία, οπότε θα ήθελα να πάμε λίγο βαθύτερα τώρα να δούμε και το δεύτερο κομμάτι τη ερευνά σα, το θέμα τη κουλτούρα. Αν δεν κάνω λάθο, ένα μεγάλο μέρο των συμπερασμάτων βασίστηκε στην ανάλυση τραγουδιών. Έτσι, εκατοντάδων χιλιάδων τραγουδιών από την δεκαετία του 20 μέχρι σήμερα. Πώ το κάνατε αυτό και τι βρίσκεται εκεί. Ναι, ε, με τον Στέλιο Μιχαλόβουλο στον Μπράουν μας αρέσει να κοιτάζουμε λίγο με διαφορετικό τρόπο τα οικονομικά. Και καθότι σήμερα ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να βρήκαμε μέσω μια ιστοσελίδα. Της σι... της νοημοσύνης και τη τεχνητή νοημοσύνης ότι βρήκαμε μέσα σε μια ιστοσελίδα που ισχυρίζεται ότι έχει όλα τα ελληνικά τραγούδια από το 1890 και μετά. Μάλλον δεν είναι όλα, είναι περίπου 130.000. Οπότε για αυτά τα τραγούδια ξέρουμε τον Στίχουργο, τον συνθέτει και τον πρώτο ερμηνευτή. Μέσω μια τη ομάδα Ταγιάννα και κάποια άλλη ομάδα ε, ε, στην Πελοπόννησο ε, διαβάσαμε τι βιογραφίε των καλλιτεχνών. Ε, οπότε μπόρεσαμε να ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ο Στέλιος Κασατζήτη ήταν πρώτη γενιά ε, πρόσφυγα, ή ε, ότι ο Γιώργο Νταλάρα έχει προσφυγική καταγωγή, ε, και κάποιοι φυσικά όχι. Οπότε μετά μέσω τεχνητή νοημοσύνη, ε, βγάλαμε από τα τραγούδια, εξάγαμε το τι πραγματεύονται για φτώχεια, για φτωχολογία, για αγάπη, για έρωτα και είδαμε την εξέλιξη των ελληνικών τραγουδιών τα τελευταία 130 χρόνια και κατά πόσο η εξέλιξη της θεματολογίας των ελληνικών τραγουδιών διαφέρει αν ο καλλιτέχνης είναι προσφυγικής καταγωγής ή όχι. Ε, τα αποτελέσματα. Το πρώτο, το πρώτο αποτέλεσμα που μας άρεσε και στο στέλιο και σε μένα πολύ ήταν ότι βλέπουμε ότι τα ελληνικά τραγούδια το 1900, το 1910, 20, 30 πραγματεύονται τη φτώχεια. Μιλάνε για τη ζωή στα παραπήγματα. Μιλάνε για τις κακουχίες της ζωής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου και καθώς η Ελλάδα εξελίσσεται βλέπεις ότι πλέον ολένα και περισσότερα τραγούδια μιλάνε για αγάπη, για έρωτα και λιγότερο για φτώχεια που ήταν το θέμα στο παρελθόν. Το δεύτερο αποτέλεσμα, σχετικά με την ερώτησή σου και του πρόσφυγε, είναι ότι οι πρόσφυγε καλλιτέχνε μιλάνε πολύ περισσότερο, γράφουν τραγούδια ή τραγουδάνε ή συνθέτουν τραγούδια, με έντονο το στοιχείο τη φτώχεια ή τη ζωή στα παραπήγματα. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα ήταν γεμάτη παραπήγματα μέχρι τη δεκαετία του 60, αν όχι πιο μετά. Αλλά κατά τη διάρκεια του χρόνου βλέπουμε μία σύγκληση και μία πτώση, γιατί πλέον οι πρόσφυγε έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Όπω σα είπα πριν, έχουν επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο και μάλλον είναι και πλουσιότεροι από του συγγενεί. Οπότε πλέον αυτή η διαφορά δεν υπάρχει. Τι υπάρχει όμω, Πού είναι το τρίτο αποτέλεσμα, Το κοινωνικό τραγούδι. Μένει να... ο πόνο. Ο πόνο μένει, που είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο, και ίσω πιο ενδιαφέρον στοιχείο από τον πόνο, τουλάχιστον για κάποιον που έρχεται από τον κομμάτι τη πολιτική οικονομία, είναι η αδικία. Η ανισότητα, ο κατατρεγμό. Αυτά ήταν θέματα που συζητάγανε περισσότερο οι πρόσφυγε καλλιτέχνε πριν από 100 χρόνια. Είναι θέματα που ακόμα και σήμερα οι τρίτη γενιά πρόσφυγες συζητάνε ακόμα περισσότερο. Το οποίο συνδέεται με αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει, έντονη ταυτότητα των προσφύγων και μια ταυτότητα βασισμένη στην ιστορία του ξεριζωμού. Που ήταν λέει ο και η είσοδό του στην Ελλάδα δεν ήταν απαραίτητα. Ε, πολύ... Δεν είναι ότι όταν οι πρόσφυγες ήρθαν στις Μγαλοπόλους για παράδειγμα Οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν ε, πάρα πολύ ε, θερμά Και βλέπουμε λοιπόν αυτή την, την συνέχεια του πόνου Και τη συνέχεια του πολιτικού τραγούδιου για ανισότητα, για αδικία Κατά την εξέλιξη του χρόνου που μένει σταθερή Άρα κάπως κατά κάποιο τρόπο το τραύμα επιβιώνει στον χρόνο Παρά την, έτσι, οικονομική, τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες Σωστά ε, να πούμε και λίγα λόγια για τις πολιτικές προτιμήσεις αυτών των ανθρώπων που είναι και αυτές ένα κομμάτι του έργου υπάρχει φυσικά το στερεότυπο ότι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν περισσότερο κεντρό και περισσότερο αριστερή ισχύει αυτό και πώς το βλέπουμε αυτό σε επίπεδο γειτονιά. Ναι. Ε, στο τρίτο λοιπόν κομμάτι της έρευνα που κοιτάζουμε τις πολιτικές προτιμήσεις των, ε, των Ελλήνων συγκρίνοντας πρόσφυγες με γηγενείς ε, κοιτάζουμε πάμε πλέον στις μεγαλοπόλεις έχουμε ψηφιοποιήσει τους προσφυγικούς οικισμούς και καταβλισμούς από τα αρχεία της κοινωνίας των εθνών, άρα ξέρουμε για παράδειγμα στη Νέα Ερυθρέα ακριβώς που ήταν τα προσφυγικά, ξέρουμε στην Καλυθέα ακριβώς ή στον Νέο Κόσμο ακριβώς που ήταν τα προσφυγικά, οπότε συγκρίνουμε εκλογικά αποτελέσματα λίγο μέσα στα προσφυγικά με λίγο έξω, για παράδειγμα στην Νέα Σμύρνη, και κοιτάζουμε την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου. Τι βλέπουμε. Ε, και αυτό το κάνουμε ξεκινώντα από τι εκλογέ του 1932, που και αυτό είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, ε, χρονικό ε, και οικονομικό κόστο που μα βοήθησε πολύ η ομάδα στα Γιάννενα, γιατί αυτά τα στοιχεία δεν υπήρχαν. Οπότε ψηφιοποιήσαμε τι εκλογέ του 1932, του 1958 και όλε τι μεταγενέστε μετά του 1977. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πρόσφυγε προτιμούν το Βενιζέλο, κάτι που ήδη η βιβλιογραφία έχει δείξει, αλλά δίνουμε νούμερα. Ε, και για παράδειγμα, άμα συγκρίνει την στο Βενιζέλο, στα βενιζέλικα κόμματα σε εκλογέ του 32, λίγο μέσα στα προσφυγικά με λίγο έξω, μιλάμε για μια διαφορά 15% μονάδων. Και δυστυχώ λόγω ε, μη ε, έβρεση στοιχείων, η πρόταση μα εκλογή είναι του 32, που ήδη οι πρόσφυγε έχουν ξεκινήσει λίγο να απογοητεύονται από το Βενιζέλο. Και είναι και λίγο πιο μακριά από την άφηξή του. <Κι> Σωστά. Το δεύτερο στοιχείο που βρίσκουμε, που ε, νομίζουμε ότι, είναι ότι συνδέεται πιο άμεσα κιόλα με τα αποτελέσματα για την κουλτούρα τους και την, ε, και την, ταυτότητά τους είναι όταν κοιτάζουμε τις προτιμήσει του στην αριστερά. Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια ε, ιδιαίτερη συμπάθεια κάποιων προσφύγων προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε εκλογές του 1932. Ε, βέβαια μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα βγαίνει εκτός, ε, είναι παράνομο, εκτός να μάβουν, ναι. ε, Οπότε μετά πάμε το 58 που υπάρχει η ΕΔΑ, η Ενωμένη Δημοκρατική Αριστερά, όπου εκεί βλέπουμε στις προσφυγικές συνοικίες μια διαφορά σε σχέση της ΕΔΑ, σε σχέση ε, με έξω από τις προσφυγικές συνοικίες, αλλά πάρα πολύ κοντά, της τάξης των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Δηλαδή βλέπουμε κάτι που συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και φυσικά άμα μετά την μεταπολίτευση τη δεκαετία του 80 βλέπουμε τις προσφυγικές συνοικίες να είναι πιο προς το Κουκουέ και πιο προς το Πασόκ, πιο μετά ίσως με το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κομμάτι της αριστεράς. Το οποίο δεν είναι τόσο πολύ η προτίμηση στα κόμματα της αριστεράς είναι ότι συνδέεται με αυτό που βρίσκουμε από τα τραγούδια ότι τους νοιάζει η αδικία, τους νοιάζει η ανισότητα και ξέρω ότι η διανέωση κάνει πολύ σημαντική δουλειά με το τι πιστεύουν οι Έλληνε. Ε, Του τελευταίου 16 μήνε ε, έχουμε συνεργαστεί με τη Μέτρον Ανάλυση και τον Στράτο Φαναρά και την εξαιρετική του ομάδα. Οπότε στο μηνιαίο βαρόμετρο τη μέτρο Ανάλυση που διαβάζουμε σε εφημερίδε ή ακούμε στο ραδιόφωνο, έχουμε βάλει ερωτήσει αν είσαι πρόσφυγική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα ή τη μητέρα και το τι πιστεύει. Πλέον υπάρχει μια πολύ ωραία σύνδεση. Βλέπουμε ότι οι πρόσφυγε και πλέον είμαστε δεύτερη ή τρίτη γενιά. Πρώτον, ταυτίζονται με την προσφυγική του καταγωγή. Δηλαδή, απαντάνε στου ερευνητέ τη Μέτρο ανάλυση Είμαστε πρόσφυγε, παρόλο που πλέον είμαστε τρίτη γενιά από αυτό. Και όταν του ρωτάμε αν θέλετε περισσότερο αναδιανομή με μεγαλύτερου φόρου, απαντάνε: Ναι, θέλουμε αυτό. Περισσότερο από τι επόμενε γενιέ των γηγενών. Του βλέπουμε, όπω είπε η Λία πολύ σωστά αρχικά, να θέλουν να πάρουν μεγαλύτερο ρίσκο. Ε, έχουμε βάλει μια ερώτηση που ερωτάται πολύ στο εξωτερικό. Θα ήθελε να μεταναστεύσει στο εξωτερικό και να διπλασιάσει το εισόδημά του. Είναι πολύ πιο πιθανό οι πρόσφυγε να απαντήσουν. Να απαντήσουν, ναι. Και στην ερώτηση, αν θε περισσότερο κράτο και περισσότερο παρεμβατισμό ώστε να μειώσει τι ανισότητε. Εδώ πρέπει να πω ότι οι Έλληνε γενικά θέλουν πολύ κράτο και μείωση των ανισοτήτων, αλλά ιδιαίτερα αυτοί που είναι από προσφυγικέ οικογένειε και ιδιαίτερα ακόμα και αυτοί που έχουν απαντήσει στη μέτρο ανάλυση ότι ψηφίζουν, ξέρω εγώ, κόμματα που δεν είναι τη παραδοσιακή αριστερά. Δηλαδή, και ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που δεν ψηφίζει αριστερό ή κεντρό κόμμα σήμερα, απαντάει στην, στο ερωτηματολόγιο ότι θέλουμε μεγαλύτερο κράτο, μα νοιάζουν οι ανισότητε αφού είστε και οικονομολόγος, να ρωτήσω ότι ήταν τελικά θέμα ζήτησης ή προσφοράς. Είδαμε και προηγουμένως από τα τραγούδια πόσο επιβίωσαν τα θέματα των δυσκολιών, του πόνου, των ανισοτήτων ε, από τους καλλιτέχνες προσφυγικής καταγωγής. Μήπως εκεί τα αριστερά και τα κεντρώα κόμματα είδαν ένα κοινό και τελικά προσάρμοσαν τον λόγο τους. Ναι, ε, ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό είναι το... κατά μία έννοια το τέταρτο αποτελέσμα προσπαθούμε <συλίδε> να συνδέσουμε ε, ε, τα διάφορα ε, 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 επιμέρους αποτελέσματα, βλέπουμε ότι στην αρχή οι πρόσφυγε και έχουμε πάρα, πολλές, πάρα πολλά κομμάτια τη ιστορική έρευνα ότι έχουν μεγάλη ζήτηση και για ανθρώπινο κεφάλαιο, θέλουν σχολεία και του νοιάζει πολύ ανισότητα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, τουλάχιστον τη δεκαετία του 20, διεθνώ δεν είναι πολύ υποστηρικτικό στου πρόσφυγε, διότι η Μπολσεβίκ είναι η πρώτη ξένη κυβέρνηση που αναγνωρίζει το καθεστώ του Κεμάλ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα στη δεκαετία του 20 είναι πάρα πολύ κριτικό στον Ελευθέρω Βενιζέλο που τον ονομάζει νεοεμπεριελιστή και ότι προσπαθεί να κάνει μια μορφή σαπικιοκρατία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμω τότε νομίζουμε και βλέπουμε με τα εκλογικά αποτελέσματα του 1932, βλέπει τη ζήτηση που υπάρχει από τους πρόσφυγες για κοινωνικές πολιτικές, για φτώχεια, ειδικά στις μεγαλοπόλεις, υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια στα παραπήγματα και στι παραγκοπόλεις, οπότε αλλάζει το μήνυμά του, ανταποκρινόμενο στη ζήτηση που υπάρχει. Και όλες υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία ότι πολλά μέλη πλέον της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ, αλλά αυτό γίνεται του 30, αφού έχουν έρθει πρόσφυγες, ενσωματώνει ανθρώπους προσφυγικής καταγωγής, ο, ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν ένας από αυτούς για παράδειγμα, και κατά τη διάρκεια του χρόνου έχουμε νομίζω μια Ανατροφοδότηση τη ζήτηση και τη προσφορά. Δηλαδή, τα κόμματα τη αριστερά βλέπουν τη ζήτηση και την προσφέρουν, οι πρόσφυγε ανταποκρίνονται σε αυτό ψηφίζοντα αυτά τα κόμματα και διαμορφώνοντα επιπλέον μια ιδεολογία, προτιμήσει για αναδιανομή ότι χρειάζεται το κράτο να παρεμβαίνει και να μειώνει τι κοινωνικέ αδικίε. Μιλήσαμε αρκετά για το παρελθόν. Οπότε κλείνοντα, ήθελα να ρωτήσω τι μπορούμε να μάθουμε τελικά από όλα αυτά για το σήμερα. Ζούμε σε έναν κόσμο που πόλεμοι συνεχίζουν να γίνονται, το βλέπουμε και με πολύ οδυνηρό τρόπο και στη γεωγραφικά κοντά μα. Και έχουν προσθεθεί και νέοι λόγοι πίσω από τι μετακινήσει πληθυσμών. Για παράδειγμα, το κλίμα, η κλιματική αλλαγή. Πώ μπορούν όλα αυτά τα συμπεράσματα και, όλη αυτή, και όλα αυτά τα ποσοτικά συμπεράσματα μάλιστα, να είναι χρήσιμα σήμερα, ε... Εξαιρετική ερώτηση και θέλω να ξεκινήσω με, λέγοντας ότι αυτό είναι το παράδειγμα της ελληνικής ιστορίας. Ε, υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από άλλες ε, περιοχές. Ε, για παράδειγμα υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τη Φιλανδία που περίπου το 13 με 15% του πληθυσμού της Φιλανδίας ε, έρχεται από ένα κομμάτι που πήγε στη Σοβιετική Ένωση στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με αποτέλεσμα που δείχνουν ότι και εκεί οι πρόσευγες εντάχθηκαν πολύ πετυχημένα στο καινούριο, στο φιλανδικό κράτος μετά τον πόλεμο. Νομίζω ότι το μαθήματα για την Ελλάδα είναι ότι αν η χώρα αποφασίσει να ενσωματώσει τους πρόσφυγες όπως αποφάσισε τότε τη δεκαετία του 20 και να τους εντάξει προσφέροντας εκπαίδευση, ε, προσφέροντας γη και προσφέροντας κάποια ευκαιρία ότι αυτό στη διάρκεια του χρόνου αποδεικνύεται θετικό για όλους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε. Ε, το δεύτερο ε, νομίζω μάθημα, γιατί εκεί συνδέεται τα αποτελέσματα της Ελλάδας με το διεθνές περιβάλλον, είναι ότι αντίστοιχα παραδείγματα πετυχημένης ενσωμάτωσης προσφύγων δείχνουν ότι αυτό μπορεί να είναι καλό για την κοινωνία γενικότερα. Φυσικά η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα πετυχημένης ενσωμάτωσης των προσφύγων και ένα από ε, τα πράγματα που θα προτείνω σε όλους όσους μας ακούνε να διαβάσουν είναι για το εκπληκτικό έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, του οργανισμού που θεωρείται το καλύτερο δημόσιο οργανισμό στην ιστορία τη χώρα, ο οποίο εργάστηκε πάρα πολύ μεθοδικά με την αρρωγή και τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών και ενσωμάτωσε τους πρόσφυγες. Ε, οπότε το, 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 μάθημα για σήμερα είναι ότι αν η ενσωμάτωση γίνει συνειδητά και με συγκεκριμένες πολιτικές ενσωμάτωσης, σαν και αυτές που έγιναν τότε, μπορεί να αποδειχτεί κάτι πολύ αποτελεσματικό για την οικονομία και την κοινωνία μεσοπρόθεσμα. Αν φυσικά η υποδοχή των προσφύγων δεν είναι με αρρωγή, με βοήθεια, δίνοντά του γη ή κάποια μορφή σε σπίτι. Φυσικά τα αποτελέσματα μπορεί να μείνουν τα ίδια. Κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση, παρότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ηλία Παπαϊωάννου, καθηγητή οικονομικών στο London Business Schools, για τι διαφωτιστικέ απαντήσει του και για την οπτική του πάνω στο θέμα. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast του ανεξάρτητου Μικροσκοπικού Οργανισμού Έρευνα και Ανάλυση Διανέωση με τίτλο Debrief. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε και ελπίζουμε ότι κρατήσατε κάτι χρήσιμο όπω είπαμε.